Χαιρετισμούς, μεταλλικούς χαιρετισμούς σε όλους τους φίλους metalheads, μεταλλάδες στην Ελλάδα και ιδιαίτερα στους φίλους του καναλιού και σε όλο το ελληνικό μεταλλικό YouTube και τους YouTubers. Μια μικρή ερώτηση και παρατήρηση πρώτα απ' όλα που έχω γενικά να θίξω είναι το έχουν πει και άλλοι διάφοροι metallers, YouTubers στο εξωτερικό. Και είναι το θέμα σχετικά με την καταπληκτική εγκυκλοπαίδεια στο ίντερνετ, η ιντερνετική εγκυκλοπαίδεια που λέγεται ως Encyclopedia Metallum, η οποία βασικά, The Metal Archives, που βασικά υπάρχουν εκεί πέρα, μπορεί να βρείτε του κόσμου τις μπάντες από όλο τον κόσμο και μάλιστα έτσι αυτή η εγκυκλοπαίδεια με έχει βοηθήσει να βρω πάρα πολλές μπάντες που δεν ήξερα πιο πριν. Και είναι ένα από τα πιο καλύτερα εργαλεία που υπάρχουν στο σημερινό μεταλλά για να ψαχτεί γενικότερα στο χώρο του metal. Υπάρχει όμως μια μικρή ερώτηση επάνω στο Metallum, επάνω στην εγκυκλοπαίδεια Metallum, σχετικά με αυτούς που οργανώνουν το υλικό και αποφασίζουν ποιες μπάντες θα μπουν και ποιες μπάντες δεν θα μπουν. Υπάρχει λοιπόν μια μικρή και ευνόητη ερώτηση, είναι ότι αποφασίζουν και το λένε, το έχουν αναφέρει και άλλες φορές, ότι για αυτούς δεν βάζουν μπάντες που ακόμα και αν θεωρούνται metal, αυτοί δεν τις θεωρούν ως metal μπάντες. Για παράδειγμα, Linkin Park και ιδιαίτερα τα πρώτα τους άλμπουμ, ή για παράδειγμα Korn, ή για παράδειγμα ακόμα και System of a Down ή Slipknot. Όλα τα συγκεκριμένα αυτά συγκροτήματα του νου metal και όχι μόνο, το Encyclopedia Metallum έχει αποφασίσει να μην τα συμπεριλαμβάνει, γιατί και καλά δεν τα θεωρεί ως metal. Άντε να το κατανοήσω αυτό σε ένα σημείο, που ως ένα σημείο εγώ πιστεύω ότι αν κάτι είναι metal, και metal για μένα είναι βασικά σκληρές κιθάρες, κυρίως, και υπάρχει μια διαφορά μεταξύ του hard rock και του metal, είναι metal. Τώρα αν εμένα αυτό το metal μου αρέσει ή δεν μου αρέσει, δεν παίζει ρόλο. Για παράδειγμα, εντάξει, πάντα λέω και έρχομαι σε αντιπαράθεση με τις baby metal ως ένα κλασικό παράδειγμα που για εμένα δεν μου αρέσουν καθόλου. Αλλά ως ένα σημείο, το ακόμα και οι baby metal μπορούν να θεωρηθούν metal, γιατί οι κιθάρες είναι metal σε αυτό που παίζουν, σε αυτό τον αχταρμά που παίζουν. Λοιπόν, ελάτε όμως που το Encyclopedia Metallum σου λέει, κοίτα να δεις, για μας δεν είναι metal, δεν βάζουμε αυτές τις μπάντες μέσα στο Encyclopedia Metallum. Ελάτε όμως, που εδώ είναι το μεγαλύτερο ερώτημα, είναι ότι το Encyclopedia Metallum βάζει μέσα και συμπεριλαμβάνει μέσα στις σελίδες του μπάντες οι οποίες δεν έχουν καθόλου καμία σχέση με metal μουσικά. Αλλά στο παρεμφερή χώρο έχουν σχέση με το metal, για παράδειγμα διάφορα neoclassic συγκροτήματα ή αυτό που λέγεται καινούριο folk, neo-folk συγκροτήματα ή διάφορα ατμοσφαιρικά συγκροτήματα που αγγίζουν ακόμα και το χώρο του gothic αλλά δεν μπαίνουν στο χώρο του metal. Για παράδειγμα, ένα κλασικό παράδειγμα είναι η καταπληκτική, κατά τη δική μου γνώμη, μουσικά η Autumn Tears, τους οποίους τους έχει μέσα το Encyclopedia Metallum. Ελάτε όμως που το, να είμαστε αληθινοί, λατρεύω τη μουσική των Autumn Tears, δεν είναι metal όμως. Είναι neoclassical, είναι neo-folk, πείτε ό,τι θέλετε, δεν είναι metal. Τους έχει όμως το Encyclopedia Metallum μέσα. Από την άλλη πλευρά, προσωπικά, για παράδειγμα, δεν τρελαίνομαι για τους Slipknot. Αλλά σίγουρα είναι metal οι Slipknot, ρε παιδιά, μην τρελαθούμε κιόλας. Οι Slipknot, αν δεν κάνω λάθος, δεν είναι μέσα στο Encyclopedia Metallum. Και λες, για κάτσε ρε φίλε, αν δεν βάζεις τους Slipknot, γιατί και καλά για σένα δεν είναι metal, βάζεις τους Autumn Tears που μπορεί να παίζουν καταπληκτική μουσική, αλλά δεν είναι metal, καμία σχέση με metal. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω? Για μένα το metal βασικά είναι οι βαριές κιθάρες, το έχω ξαναπεί, κυρίως. Η κιθάρα είναι το βασικό όργανο που ξεχωρίζει το metal και το hard rock σε ένα σημείο, αλλά κυρίως το metal. Αυτό είναι το θέμα. Γι' αυτό το λόγο νομίζω ότι είναι λίγο παράξενο το όλο θέμα το να μην βάζουν αυτές τις μπάντες όπως Korn, Slipknot και τα λοιπά που θεωρούνται νου metal και οτιδήποτε άλλο, ακόμα μερικές φορές και metalcore μπάντες, να μην τις βάζουν μέσα ή deathcore, και από την άλλη πλευρά να βάζουν μέσα, όπως το λένε, neoclassical ή neofolk συγκροτήματα τα οποία δεν έχουν σχέση με το metal. Είτε βάζεις τους πάντες είτε βάζεις κανέναν. Εντάξει, αυτή είναι η δική μου γραμμή, γενικότερα,
Εντάξει, αυτή είναι η δική μου ένσταση πάνω στο εγκυκλοπαίδιο μετάλλο. Τώρα, θα ήθελα να ακούσω και τη δική σας γνώμη πάνω σε αυτό το θέμα. Τώρα, όσον αφορά το βίντεο, το live βασικά, το live θα κάνουμε την Κυριακή με το καλό, όπως πάντα, Κυριακή 12.30 η ώρα το μεσημέρι, πρωί μεσημέρι Κυριακής θα ξανασυναντηθούμε για το live και νομίζω αυτή τη φορά ότι το live θα το αφιερώσω σε ένα θέμα παρεμφερή με αυτό που μιλήσαμε πριν δύο εβδομάδες. Πριν δύο εβδομάδες, αν θυμάστε, μιλήσαμε για σατανισμό και metal. Τώρα θα το πάμε σε ένα θέμα παρεμφερή, το οποίο είναι εγκληματικότητα και metal. Όπα, και όταν λέω εγκληματικότητα και metal, δεν εννοώ μόνο τα στερεότυπα που υπάρχουν γύρω από το metal, ότι μην μπερδευτείς με το metal, θα γίνεις εγκληματίας. Όχι μόνο γι' αυτό, αλλά όντως κάποια εγκλήματα που παίχτηκαν τόσο στην νορβηγική black metal σκηνή και όχι μόνο, κάποια εγκλήματα που παίχτηκαν και καλά με αφορμή το metal ή με δικαιολογία το metal. Άλλες φορές πιο δικαιολογημένα, άλλες φορές καθόλου δικαιολογημένα και όλες τις κατηγορίες αυτές σχετικά αν το metal μπορεί να οδηγήσει την νεολαία στην καταστροφή, στο έγκλημα και θεός φυλάξει sex, drugs, rock and roll στον αυτόν τρόπο ζωής. Okay, καταλαβαίνετε τι θέλω να πω, γι' αυτό θα είναι το θέμα μας Κυριακή στις 12.30 με το καλό. Την ώρα από την Ιερουσαλήμ, από το Ισραήλ, stay metal και stay heavy.